για τον Ολυμπιακό τώρα, που έχουμε νέο προπονητή, που έχουμε μπροστά μας αυτό που έχει συμβεί στη Γερμανία και το 2-2 με τον Βόλο, που έχουμε ίσως και κάποιες, πώς να το πω, νέες ιδέες για σχηματισμούς, πρόσωπα, λογικές, φιλοσοφίες και το καθεξής. Πόσο δυσκολότερο είναι το μάτς με την Πας Κατόπολα? Είναι μεγάλη διαφορά. Το Ολυμπιακό με την Πας Κατόπολα. Ναι. Ποιοτική εννοείς. Ναι, ποιοτική. Ναι. Άρα πώς περνούνται όλα αυτά, λες? Εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Μεγάλη διαφορά. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι. Τώρα, ναι, για άλλη μια φορά θα πούμε ότι νέος προπονητής. Ναι, μοιραία. Προφανώς. Δεν θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι κάτι το οποίο θα προβληματίσει. Καλά, δεν είναι και γασάπηρος ο Καρβαλιάλ να πει ότι θα κάνει του κεφαλιού του τελείως. Πάρα θα πατήσει κάπου. Σωστά. Έτσι, απλά δηλαδή, μετά το να περάσει την ιδέα του στον Ολυμπιακό, μπορεί να του πάρει χρόνο, μπορεί και όχι. Έχουμε δει προπονητές, ναι, που πολύ γρήγορα. Ο Αλμέιδα το έκανε σε 5 αγωνιστικές. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να θέλουν παραπάνω χρόνο. Δεν ξέρουμε. Σε κάποιους πήρε χρόνο περισσότερο. Αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό είναι το λογικό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, το πιο πιθανό αυτό να συμβεί. Δηλαδή να βλέπεις μια εξέλιξη, αλλά να μην φτάσεις γρήγορα σε αυτό που καταλαβαίνεις μετά από καιρό ότι είναι αυτό που είχε στο μυαλό του προπονητής. Γιατί και με τον Αλμέιδα. Να δούμε και παίχτες που υπάρχουν στον Ολυμπιακό. Και δεν του έχουμε δει να παίζουν. Και δεν του έχουμε δει να παίζουν. Ναι. Τελικά κάνουν, δεν κάνουν. Ναι. Θα παίξουν με τον νέο προπονητή. Θα χρειαστεί κάποιο να αφήσει και να πάρει κάποιου καινούριου. Όλα αυτά είναι κάτι καινούριο. Νέα πράγματα τα οποία θα δούμε εμεί και θα δούμε και πώ θα τα αξιολογήσει ο, ναι, ο προπονητή του Ολυμπιακού. Είσαι προπονητή τώρα του Ολυμπιακού, είσαι ο Καρβαλιάλ. Και πρέπει και να φέρει αποτελέσματα. Και γιατί το μάτς αυτό το συζητάμε εμείς ότι ναι, μεν έχει μεγάλη ποιοτική διαφορά. Ολυμπιακός δεν πάτησε κάτω πολλά. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι μέσα σε όλα. Ναι. Πρόσεξε. Όλα αυτά έχουν γίνει και ο Ολυμπιακός είναι μέσα σε όλα. Όλα. Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα. Πρόσεξε όμως. Εγώ σου λέω ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει μόνο να χάσει. Δεν έχει να κερδίσει. Με μια πολύ καλή απόδοση θα κερδίσει κάτι. Α, λες να φτιάξει λίγο την άβρα του. Ναι. Ναι. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Αλλά σαν αποτέλεσμα. Μόνο μια μπορεί να πάθει. Το άλλο θεωρείται και λίγο αυτονόητο. Ναι, ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να περάσει την Τόπολα, αυτό θες να πεις. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Έχουμε λοιπόν αυτό. Δεύτερο, έχουμε το γεγονός ότι πρέπει να δούμε με ποιους ποδοσφαιριστές θα παίξουμε. Ποιοι είναι στην καλύτερη κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ένας κύριος λέει ότι η Τόπολα έβαλε 5 στην Παρτιζάν, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν την παρακολουθώ. Όχι, δεν την παρακολουθούμε. Ναι, εγώ τα δεδομένα που έχω για την Τόπολα είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Που είδα μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Που η αλήθεια είναι, παιδί μου, ότι εκεί, ειδικά στο μάτς στη Σερβία, έκανε πολλή προσπάθεια ο Ολυμπιακός. Μπορεί να κάνω λάθος και να είναι καλύτερη από ότι. Αλλά. Έκανε προσπάθεια ο Ολυμπιακός. Τόσο μεγάλο λάθος. Δηλαδή, η ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού σε σχέση με την ποιότητα του. Εννοώ, μιλάω για την ποιότητα των παικτών, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγαλύτερη του Ολυμπιακού. Ναι. Πότε τα βάλε τα 5. Στην προηγούμενη αγωνιστική Παρτίζαν κέρδισε τη Βοηβοντίνα 3-1. Τη 16η αγωνιστική έβαλε 4 στην Παρτίζαν, ναι. Φίλε, μάλιστα, έβαλε 4 στην Παρτίζαν, εκτός έδρας. Και μάλιστα, ημίχρονο 0-3. Εντυπωσιακό. Ναι, εντυπωσιακό. Η Παρτίζαν είναι πρώτη, έτσι, στο πρωτάθλημα της Σερβίας. Είναι πρώτη με 43 και έχει 40... Ωραία παρατηρήση του κύριου. Ερυθρός Αστέρας. Και έχει 32 Πας Κατόπολα. Η Τσουκαρίτσκη, ας πούμε, που είχε παίξει Ολυμπιακός στα προκριματικά, είναι στην έκτη θέση με 23 βαθμούς. Αλλά δεν έχουμε εικόνα, να σου πούμε. Ναι, δεν έχω. Εμείς δεν με βάση το... αυτό που είδαμε στο γήπεδο στη Σερβία. Ναι, στο πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Μόνο με αυτό το δεδομένο μιλάω. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ας πούμε, λέει εδώ πέρα ένας φίλος τώρα. Καλός φίλος. Για τον Ολυμπιακό μιλώντας. Λέει τη γνώμη μου, την έχω πει. Καλύτερα να μην προκριθεί και να φτιάξει ομάδα. Μα. Δεν είναι αναιρείτο ένα τ' άλλο. Ναι, συμφωνώ, δεν είναι αναιρείτο ένα τ' άλλο. Έτσι. Ναι. Εγώ δεν σου λέω να πάρεις το Conference League. Αλλά δεν είναι αναιρείτο ένα τ' άλλο. Δηλαδή, μπορείς να περάσεις, χωρίς να είσαι ακόμα μοντέλο ομάδας, να περάσεις και μετά σιγά-σιγά χτίζεις, φτιάχνεις και γίνεσαι και ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι αποτυχίες που σε τσαλώνουν, και οι επιτυχίες σου φτιάχνουν χαρακτήρα. Και βοηθάνε τον προπονητή να έχει μεγαλύτερο αέρα στα πανιά του και βοηθάνε και τους παίχτες. Ναι, είναι από ποια μεριά θα το δεις, ναι, αυτό. Το να έχω ένα ευρωπαϊκό μάτς παραπάνω και να σκεφτείς ότι σε περίπτωση που το χάσω θα έχω περισσότερη γκρίνια, ή να σκεφτείς σε περίπτωση που περάσω, ναι, να έχω φτιάξει
την ψυχολογία της ομάδας και μπορεί να με βοηθήσει και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και ξέρεις τι, κάθε ένας και επίσης διαφορετικά. Οι αντίπαλοι στο conference μπορεί να είναι και στα κυβικά μας. Ναι. Μπορεί να είναι και στα κυβικά μας, ναι. Αν μιλούσαμε για Champions League, μπορεί να καταλάβαινα τη λογική παραπάνω. Ότι οι αντίπαλοι είναι πολύ καλύτεροι. Ναι, γιατί μετά θα πας να τσακωθείς με κάποιο θηρίο. Ναι. Ναι. Αλλά και στο Europa League. Ναι, και στο Europa. Τώρα μπορεί να πέσει με ομάδα η οποία να είναι ισοδύναμη, μπορεί και χειρότερη από σένα. Ναι. Θα μου πεις μπορεί να είναι χειρότερη και να αποκλειστείς και θα είναι γκρίνια. Πρέπει να το δούμε και λίγο αισιόδοξα. Ναι, λέει πέρσι η ΑΕΚ, λέει, έτσι έκανε ομάδα, λέει. Με τον Αλμέιδα, με ηρεμία και χωρίς πίεση.